Η μερίδα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Καβάλας με τίτλο «Έξυπνες πόλεις, μια υπόθεση που μας αφορά όλους», διοργανώνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας Μάκης Παπαδόπουλος το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 11:30 στο ξενοδοχείο Λούση. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του επικεφαλής της εταιρείας Amazon στην Ελλάδα και ειδικών της ψηφιακής ανάπτυξης και εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, οι ομιλητές είναι οι εξής: Βασίλης Κοτίτσας, επικεφαλής της Amazon Δημοσίου Τομέα Ελλάδας και Κύπρου. Ο Σπύρος Ιγνατιάδης, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης και Λειτουργίας της IDS Consulting, Σύμβουλος Στρατηγικής και Διεθνοποίησης Επιχειρήσεων. Ο Γιώργος Νικόπουλος, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην οικονομική βιωσιμότητα. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης, Computer Science. Είπαμε, κύριε Ζέλη, ότι η τεχνολογία, οι έξυπνες κοινωνίες θα καθιερώσουν ένα άλλο περιβάλλον στους Δήμους. Ναι. Οι ψηφιακές εφαρμογές θα αναβαθμίσουν και θα βοηθήσουν πραγματικά την καθημερινότητα των πολιτών. Θα συμβάλλουν σε μια οικονομία, γιατί ξέρετε, όταν μέσα από τις ψηφιακές εφαρμογές γίνεται μια καλύτερη διαχείριση στις υπηρεσίες, άρα γίνεται εξοικονόμηση πόρων, άρα αυτό θα συμβάλλει στην οικονομία. Και επίσης θα αναβαθμίσει και την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα των πολιτών. Με την έννοια ότι οι διαδικασίες μέσα σε ένα οργανισμό που λέγεται Δήμος θα είναι ψηφιακές, θα είναι πιο γρήγορες, δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, θα υπάρχει μια πλήρη εικόνα από τον Δήμο και μια καλύτερη ενημέρωση προς τους δημότες. Βγαίνοντας έξω ο πολίτης, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, θα βγαίνει και όταν αντιμετωπίζει ένα φανάρι το οποίο γίνεται κόκκινο, με το που θα τον βλέπει η ψηφιακή εφαρμογή, αυτόματα το φανάρι θα γίνεται πράσινο. Άρα μιλάμε για έξυπνες πόλεις και έξυπνες εφαρμογές. Ναι. Και ο στόχος μας και ο σκοπός μας, κύριε Τσέλη, όπως το λέτε ακριβώς, είναι έτσι να παρουσιάσουμε και να δώσουμε έτσι συγκεκριμένα παραδείγματα από ανάγκες έτσι και προτεραιότητες, για τις οποίες, ξέρετε, έχουν ήδη αναπτυχθεί έξυπνες εφαρμογές και θα μπορέσει ο Δήμος Καβάλας να υιοθετήσει, προκειμένου, όπως σας είπα, να βελτιώσει πιο αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του Δήμου, την εξυπηρέτηση των δημοτών και την ποιότητα ζωής τους. Όπως ανέφερε ο υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας Μάκης Παπαδόπουλος, στόχος της ημερίδας είναι να γίνει μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους αυτά τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να διευκολύνουν τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, την εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων και φυσικά να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των δημοτών. Ναι. Αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, πόσο υλοποιήσιμο φαντάζει στο να ξεκινήσει μια τέτοια υποδομή, ένα τέτοιο σύστημα για μια πόλη? Τι χρειάζεται δηλαδή, χρειάζονται κάποια κονδύλια, χρειάζονται να συμμετέχουν κάποιοι επιχειρηματίες, χρειάζεται πώς ακριβώς γίνεται? Καταρχάς, οι συγκεκριμένες εφαρμογές αφορούν κάδους απορριμμάτων. Ξέρετε, αυτό το παράδειγμα το λέω σκόπιμα, γιατί οι έξυπνοι κάδοι θα ανιχνεύονται με ένα έτσι σύστημα, ναι, το οποίο θα βλέπει η Δημοτική Αρχή την πληρότητα και θα ειδοποιεί την υπηρεσία του Δήμου για την έγκαιρη έτσι αποκομιδή. Ναι. Φέρω ένα παράδειγμα για να δείτε πώς ακριβώς, ποια είναι η σημασία αυτών των εφαρμογών.